Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Gamer.gr. Σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα παιχνίδι το οποίο βρίσκεται ακόμα σε αλφα φάση. Είναι το Cube World, που το δημιουργεί μια πολύ μικρή εταιρεία, η Big Chroma. Μοιάζει με το Minecraft. Βασικά είναι σχεδόν κλόνος του Minecraft. Απλώς από ό,τι καταλάβαμε θα έχει και μερικά RPG στοιχεία. Και θα φέρει καινούρια πράγματα, δηλαδή δεν θα είναι ακριβώς σαν το Minecraft που σε κάποια φάση παίζαμε το survival και μετά δεν είχαμε τι να κάνουμε. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα δημιουργήσουμε νέο χαρακτήρα για αρχή. Λοιπόν, βλέπω ότι έχει πολλά στο customization. Human, Elf, Dwarf, Orc, Goblin, Lizard, okay, Undead και Frogman. Κάνω ένα Elf. Στα φύλλα έχει male, female, ναι. Warrior, αυτά είναι τα classes τώρα. Ranger, εντάξει, ο κλασικός hunter. Mage, rogue και πάλι warrior. Θα κάνω ένα ranger γιατί μ' αρέσει το class. Προσωπάκια, τα αλλάζω πιο πολύ τα χρώματα των ματιών και το μακιγιάζ. Αφήσω το 6 που έχει και μακιγιάζ. Μαλλί. Αφήσω το 8. Και βάλω ένα μαλλί μοβ. Okay. Όνομα. Working Chaos. Πάμε να δημιουργήσουμε και ένα κόσμο. Θέλει αριθμό. Θα βάλω το 20. Name. Game. World. Okay. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο όνομα. Ναι. Βγήκα. Lands of Lugogar. Fine. Wee. Πώς μπορούμε να χτίσουμε αντικείμενα, δηλαδή μόνο αν χρησιμοποιήσω όλα τα κουμπιά. Να δούμε. Αυτό το χ. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα skills. Δεν έχω ούτε ένα point για να βάλω. Sniper, Scout, μάλλον αυτές είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες. Ναι, είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες. Ή Scout ή Sniper. Okay, μπορώ να κάνω learn. Ναι, άλλαξα. Άλλαξα spec, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Εδώ πέρα θα είναι λογικό που κάνουμε craft και θα ανοίγει με το C. Τι θα μπορούσα να φτιάξω, τίποτα, νομίζω. Όχι, δεν μπορώ να φτιάξω τίποτα, θα πρέπει να χαλάσω διάφορα πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς χαλάς διάφορα πράγματα. Εκτός και αν πρέπει να... αυτό, όχι, ούτε αυτό. Okay. Με το B... το B είναι το inventory. Να δω πώς βαράω. Okay, βαράω με το αριστερό κλικ. Ενώ με το δεξί είναι κάτι σαν special επίθεση. Βγάζει πολλά μαζί. Να δω αν μπορώ να χαλάσω τα τουβλάκια. No, δεν μπορώ. Κάτι μου λέει ότι μπορώ να βάλω skills και στο 1, 2, 3, 4, 5. Και στο 5 έχω μια βόμβα, πρέπει να είναι αυτή. Να είναι βόμβα, να τη χρησιμοποιήσω. Όχι. Okay, λοιπόν, μοιάζει πάρα πολύ με το Minecraft, όπως είπα και πριν. Απλώς έχετε τη διαφορά ότι μπορείτε να φτιάξετε το χαρακτήρα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Μπορούμε να το χτυπήσουμε, άραγε. Ναι, το χάλασα. Μάζεψα cobweb, δηλαδή δίχτυα αράχνης. Γεια, δεν μ' αρέσει και τόσο. Είναι και μια μπάρα MP. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Να έχω ξαναπαίξει Cube World, είναι η πρώτη φορά που παίζω. Βασικά, μπορώ να τα χαλάσω όλα. Μπορώ να χαλάσω και αυτό το boost. Okay. Και μάζεψα και εδώ μερικά υλικά. Άρα και αυτό το κόκκινο είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Μου τη σπάει που δεν μπορώ να χαλάσω τουβλάκια. Ένα undead. Oh my god, oh my god. Είναι πολύ πιο δυνατό από μένα. Πέθανα. Revive, examine. Τι εννοεί examine? Okay. Ξαναβγήκα. Οπότε δεν υπάρχει ουσιαστικός θάνατος αυτό το παιχνίδι από ό,τι κατάλαβα. Heart flower. Να το πάρω, να μην το πάρω. Πώς θα το πάρω? F, G, E. Με το E. Με το E μαζεύουμε πράγματα. Την έδωνε Skyrim.
Μια γελαδούλα. Όχι, ένα σκυλάκι. Α, μπορώ να το πυροβολήσω, αλλά τώρα μου επιτίθεται. Πραγματικά το μετάνιωσα. Μη καλό σκυλάκι, μη βαράς άλλο. Α, οκ. Okay. Δεν θες ειρήνη. Θέλω να δω αν πεθάνει ο σκύλος, εγώ τι θα κερδίσω. XP. XP. Και τίποτα άλλο, θα μείνει και το πτώμα του εδώ πέρα για να μου θυμίζει ότι σου σκότωσα ένα σκυλί. Που ήταν φιλικό προς εμένα στην αρχή. Άρα βλέπουμε ότι εδώ πέρα δουλεύει και το πράγμα με τα mobs. Ότι είναι και φιλικά και αρνητικά. Και μπορεί να σας επιτεθούν, μπορεί και όχι. Τα σκυλιά είναι φιλικά. Α, δρόμους. Απέναντι βλέπω κάτι ανθρώπους, νομίζω. Θα πάω να τους μιλήσω άραγε. Hi. Talk με το R. I love camping. Okay. I love traveling to cities of different lands. Fine. My favorite food is ginseng soup. Yeah. Και εμένα μου αρέσει το ginseng. Είναι καλό για δυνάτισμα. Λέω να τους ακολουθήσω. Όχι, πραγματικά δεν πάνε πουθενά. Θα πρέπει να ανακαλύψω μόνη μου κάποιο μέρος. Αυτό είναι σκαθάρι. Και έφυγα one shot. Τα σκαθάρια είναι πολύ δυνατά. Έχει πιο ζωντανά χρώματα από το Minecraft. Δηλαδή, εμένα αυτό το πράγμα μου φαίνεται σαν Minecraft με mods. Πιο ωραία textures. Humblebee. Τι λέτε, ξαναπεθάνω? Όχι. Είναι αδύναμο αυτό το πραγματάκι. Οχ, πετάει κιόλας. Εγώ έχω πολύ λίγη χέρι. Κάτι μου λέει ότι θα πρέπει να μαζέψω armor ή κάτι τέτοιο. Και ναι, θα πεθάνω για άλλη μια φορά, εκτός κι αν τρέξω. Θα κάνω flee. Oh, κακές μύγες. Όλα είναι κακά εδώ πέρα, εκτός από τα σκυλιά. Πέφτουν κάτι κύβια από πάνω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, με κυνηγάει η μέλισσα. Κι άλλος ένας λύκος. Νομίζω θα με φάει ο λύκος τώρα. Ναι, τώρα με κυνηγάει και ο λύκος και η μέλισσα. Τέλεια! Και είμαι ένα hit. Μπροστά. Okay. Κάπως άλλαξε η μουσική. Α, απλώς έχω την εντύπωση ότι η χελώνα μόλις έφαγε και τα δύο mobs που με κυνηγούσαν και τώρα με κυνηγάει αυτή. Α, okay, και είναι και πολύ πιο γρήγορη. Νομίζω ότι... έχει κάτι σαν turbo speed. Α, βρήκα ένα κάμπινγκ. Να, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Α, οκ, okay, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να με κυνηγάει. Οχ, δεν με ακούμπησε. Καλά, είναι και σε αλφα φάση, δεν είναι ούτε καν βέτα, οπότε περιμένουμε πάρα πολλά glitches. Εδώ είναι ο άγγελος. Πάω να τεστάρω πως φαίνεται το νερό. Ναι. Λες και έπεσα σε τσιμέντο είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή και το Minecraft έχει καλύτερο νερό ακόμα. Θέλω να δω αν παίρνει falling damage. Οκ, okay, ελεύθερη πτώση. Ναι, παίρνει πολύ falling damage μάλιστα. Και βγάζει και στεράκια μετά. Λοιπόν. Αυτό είναι το Cube World. Δεν είδα κάτι ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Άμα θέλετε να το αγοράσετε, κάνει 15 ευρώ για να δείτε την αλφα version του.
Από ό,τι κατάλαβα, δημιουργείτε ένα χαρακτήρα, διαλέγετε το κλάσ που σας αρέσει. Με το μη είναι ο χάρτης. Α, είναι τρισδιάστατος. Είναι πολύ ωραίος από την πλάτη μου. Κάτι με βαράει πάλι, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου, θέλω να δω. Και εδώ είναι τα διάφορα options. Και λοιπόν, αυτό ήταν το gameplay του Cube World. Δεν ήταν ακριβώς gameplay, ήταν καλύτερα σαν ένα first look σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να κάνουμε και αργότερα ένα άλλο gameplay βίντεο αναλυτικότερο, αλλά μέχρι στιγμής οι εντυπώσεις μου δεν είναι οι καλύτερες. Και δεν είναι καλύτερες γιατί πολύ απλά δεν μου δίνει κάποιο κίνητρο, δεν μου λέει τι να κάνω. Όχι ότι στο Minecraft σου λέει κάποιος τι να κάνεις, βέβαια εκεί πας και σκοτώνεις. Σκοτώνεις τα τέρατα, χτίζεις το σπίτι, παίζεις survival, άμα θες. Άμα δεν θέλεις, εντάξει, ο καθένας μπορεί να χτίσει ένα σπιτάκι. Εδώ πέρα όμως δεν είναι ξεκάθαρος ο σκοπός, λέει Cube World, είναι σαν το Minecraft. Τα τέρατα είναι, δεν ξέρω κι εγώ, 50 level το καθένα και σε βαράνε με ένα hit, πεθαίνεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω να πήρατε μια ιδέα από το game. Αυτά από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι στο gamer.gr και κάνετε subscribe γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα gameplay videos, walkthroughs, tutorials και πολλά άλλα.